Και ερχόμεθα τώρα σε μια άλλη απορία. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στον Νοστράδαμο και της προφητείας του? Νομίζω έχω μιλήσει για τον Νοστράδαμο, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Εξάλλου και πολλά είπα και στους μεγάλους, στους γονείς σας, στην ομιλία που κάνουμε. Παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι ένας άνθρωπος παλιός, στο μεσαίωνα ανήκει. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γιατρός στο επάγγελμα, έζησε στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, Αλβετία και τα λοιπά, και Ιταλία και τα λοιπά. Ήταν αποκρυφιστής, δηλαδή ασχολείται με κάθε τι που αφορά τη μαγεία, την αστρολογία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ακόμη μπορεί να χαρακτηριστεί ένας απατεών. Επειδή δε στην εποχή μας πολλοί είναι οι κυκλοφορούντες απατεώνες, ένας λοιπόν από αυτούς είναι και ο Νοστράδαμος. Ξέρω ότι εξεδόθη ένα βιβλίο με τις προφητείες του, γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση και από το ραδιόφωνο, ακόμη και από ό,τι άλλα μέσα κτλ. Κτλ. Όχι, δεν θα πιστέψετε τίποτε από όλα αυτά. Εάν επικαλούνται ότι κάτι πραγματώθηκε από εκείνα τα οποία έχει πει, θα σας απαντούσα. Μην ξεχνάτε ότι ο διάβολος δεν ξέρει τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο. Ούτε οι άγγελοι. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Το μέλλον είναι μόνο στα χέρια του Θεού. Μπορούμε όμως και οι δαίμονες και οι άγγελοι, που είναι μία φύση, και οι άνθρωποι να γνωρίζουν κάτι μελλοντικό βάσει κάποιων στοιχείων. Όταν επί παραδείγματι πούμε ότι του χρόνου τάδε μέρα, τάδε ώρα, τάδε λεπτό, τάδε δευτερόλεπτο θα αρχίσει να γίνεται έκλειψη ηλίου σε αυτόν τον τόπο, αυτό είναι προφητεία? Όχι. Απλώς κάνουμε μαθηματικούς λογαριασμούς και τελικά βρίσκομαι εκείνο το οποίο θέλουμε. Εξάλλου έτσι προβλέπονται και όλες οι εκλήψεις και όλα τα φαινόμενα, τα ουρανία. Με ένα μαθηματικό λογισμό, με ένα λογαριασμό. Έτσι μπορούμε μερικά πράγματα να τα ξέρουμε. Πολύ περισσότερο ξέρει μαθηματικά, ξέρετε, ο διάβολος από εμάς. Να το ξέρετε αυτό. Ή βλέπει πράγματα τα οποία υπάρχουν, δεν τα βλέπουμε εμείς. Αν αυτή τη στιγμή γίνεται κάπου κάτι και εγώ το δω στον ύπνο μου, το είδε αυτό ο διάβολος να γίνεται και το βλέπω εγώ στον ύπνο μου. Μου το φέρει σαν όνειρο. Δεν σημαίνει με αυτό ότι ο διάβολος ξέρει το μέλλον. Όμως θα μου πείτε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πώς να το κάνουμε, πράγματι δεν θα μπορούσε να ξέρει ο διάβολος κάτι που γίνεται. Πώς μπορούσε ο Νοστράδαμος πριν από 200-300 χρόνια να πει κάτι και να επαληθεύεται σήμερα? Καταρχάς, ποιος μας λέγει ότι μπορεί να επαληθεύεται σε αυτό που είπε και δεν είναι κάτι άλλο? Αλλά εγώ θα σας πω τι είναι αυτό. Ναι, πράγματι δεν έπεσε έξω. Τι γίνεται, θα μου πείτε? Είναι προφήτης? Όχι. Όταν οι άνθρωποι προσέχουν τέτοια πράγματα, ο Θεός παραχωρεί να πραγματοποιηθούν για να τους τιμωρήσει, για να πιστεύουν σε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή παραχωρεί ή τιμωρεί πνεύμα πλάνης. Και γίνεται έτσι. Αλλά αυτό που είπε ο ψευδοπροφήτης ή που του το έβαλε ο διάβολος μέσα στο μυαλό, αυτό ήτανε στο βρόντο. Στο βρόντο. Πραγματοποιείται όμως σαν τιμωρία του Θεού, για να πλανώνται με την τιμωρία της πλάνης οι άνθρωποι που πιστεύουν τέτοια πράγματα. Παράδειγμα, μου αποκαλύπτει, ποιος μου αποκαλύπτει στον ύπνο μου, ότι όταν πάω 50 χρονών θα πεθάνω. 50 χρονών θα πεθάνω. Εάν το πιστεύω αυτό, παιδιά, θα πραγματοποιηθεί. Το έβαλε ο διάβολος στο βρόντο,
αλλά θα πραγματοποιηθεί επειδή το πίστεψα. Εάν δεν το πιστέψω, πολύ δε παραπάνω πάω και το εξομολογηθώ, τότε αυτό το διαλύει ο Θεός και δεν πραγματοποιείται. Ενώ μια προφητεία ποτέ δεν διαλύεται. Ό,τι πει ο Θεός δεν είναι ναι και όχι. Ο Θεός είναι το ναι και το αμήν και είναι βέβαιος. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό μη προσέχουμε τέτοια